Άλλοι πήραν τα βουνά και άλλοι τις παραλίες. Ο λόγος για τους παίκτες εθνικής ομάδας πόλο των ανδρών που κατέκτησαν την έκτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Το τουρνουά Beach Polo που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο σε γνωστό κλαμπ της Παραλιακής έδωσε την ευκαιρία στους έκτους Ολυμπιονίκες να χαλαρώσουν μετά τις μάχες του Ρίο. Δεν τα καταφέραμε, οπότε κοιτάμε να πάρουμε αυτό το τρόπαιο. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε να κατακτήσουμε τουλάχιστον αυτό το στόχο. Αυτός είναι ο αθλητισμός. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε ούτε το χρόνο πίσω ούτε να αλλάξουμε πολλά πράγματα τώρα. Ωστόσο το μυαλό έχει μείνει στο Ρίο και στην ήττα από την Ιταλία που στήχησε την είσοδο της ομάδας στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να το ξεχάσουμε την Ιταλία γιατί δεν πήγε τίποτα καλά ουσιαστικά. Ούτε η άμυνα, ούτε η επίθεση, τίποτα. Υπήρχε βέβαια το άγχος γιατί όλη η ομάδα είναι καινούργια σε τέτοιες διοργανώσεις. Δεν έχουμε την εμπειρία όπως είχε η αντίστοιχη της Ιταλίας. Θεωρώ ότι στο μέλλον θα εμφανιστούμε έτσι όπως πρέπει σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις γιατί είναι κρίμα να χάνουμε τα χρόνια και γιατί η ομάδα πρέπει να στοχεύει σε μετάλλια οπωσδήποτε. Το κεφάλαιο Ρίο έκλεισε πλέον για την πιο συνεπή ελληνική ομάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες, με τους υψηλούς στόχους να μεταφέρονται για το άμεσο μέλλον. Νομίζω ότι η έκτη θέση που καταλάβαμε είναι άκρος τιμητική. Άλλο αν εμείς είχαμε φιλοδοξίες για κάτι παραπάνω, το οποίο ελπίζω να το καταφέρουμε στο μέλλον. Πάντως τα πράγματα πήγαν καλά. Κλείσαμε μια χρονιά δύσκολη με αρκετές επιτυχίες και ξαναφέραμε την ομάδα νομίζω στις ομάδες του top επίπεδου. Μέχρι την επόμενη μεγάλη διοργάνωση, πάντως, οι διεθνείς, όπως και πολλοί φίλοι της αδοσφαίρησης στην Ελλάδα, μοιήθηκαν στα μυστικά του beach polo. Ο αγωνιστικός χώρος είναι πιο μικρός, είναι 18 επί 11. Οι παίχτες που παίζουν μέσα είναι 3 μαζί με έναν τερματοφύλακα, δηλαδή 4. Μπαίνουν 5 γκολ για να κερδίσει η ομάδα ένα σετ. Στα 2 κερδισμένα σετ τελειώνει ο αγώνας. Το γκολ με το κεφάλι, που είναι και τα πιο εντυπωσιακά, αυτές είναι οι διαφορές. Το γκολ με το κεφάλι μετράει για 2 γκολ, ενώ το γκολ με το πόδι μετράει και αυτό για 2 γκολ. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε κάποια πάρα πολύ εντυπωσιακά. 24 ομάδες, πολλές εκ των οποίων αποτελούμενες από άνδρες και γυναίκες, πήραν μέρος στην διοργάνωση που φιλοξένησε το Ακάνθος για 3 μέρες, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα. Είναι το πιο διασκεδαστικό ομαδικό άθλημα του καλοκαιριού και πλέον έχει και τεράστια απήγηση. Αυτό βοηθάει και γενικά ότι η διατοσφαίρηση έχει απήγηση πλέον στην Ελλάδα λόγω της εθνικής ομάδας. Και νομίζω ότι είναι πολύ διασκεδαστικό για όλα τα παιδιά να έρθουν να παίξουν και να γνωρίσουν και το άθλημα, είτε είναι beach water polo είτε απλό polo. Άπαντες στο φινάλε έδωσε ραντεβού για την επόμενη χρονιά με πολύ περισσότερο beach polo.